Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αι, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Βασιλεύ ουράνιε παράπτυτε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών, και ζωής χορηγός ελθέ και σκήνωσεν ημίν, και καθάρισον ημάς από πάση κυλίτους, και σώσον αγαθέ δια σου τα σφρικάς ημών. Αμήν. Καθίστε. Σήμερα και στη σημερινή μας σύναξη θα μιλήσουμε για μια άλλη αρετή την οποία πρέπει να έχει ο άνθρωπος. Και όπως λέγαμε σε κάποια άλλη σύναξή μας, οι αρετές μοιάζουν με ένα τριαντάφυλλο και κάθε αρετή είναι από ένα πέταλο. Για να είναι όμορφο το τριαντάφυλλο πρέπει να υπάρχουν γύρω-γύρω τα πέταλα από το τριαντάφυλλο και τότε το τριαντάφυλλο είναι όμορφο. Αν λείπουν πέταλα από το τριαντάφυλλο, τότε το πέταλο δεν έχει, τότε το τριαντάφυλλο δεν έχει την μορφή, την ωραία που έχει. Και βλέπετε τι όμορφο που είναι όταν είναι ψαμπουμπούκι, όταν ανοίγει το πέταλο, τι όμορφο που είναι και πόσο άσχημο γίνεται όταν πέφτουν τα πέταλα. Οι αρετές λοιπόν πρέπει να διακρίνουν και τον μοναχό και τη μοναχή, αλλά που πρέπει να διακρίνουν και τον κάθε χριστιανό, πρέπει να είναι ένα τριαντάφυλλο ανθισμένο με όμορφα πέταλα και μάλιστα όχι σε κατάσταση από συνθέσεως, αλλά σε κατάσταση συνέχεια απνής. Γι' αυτό και η μετάνοια πρέπει να γνωρίζουμε ότι τις συγκαταλέγουν οι πατέρες μέσα στις αρετές των ανθρώπων. Είναι και αυτό μία αρετή του ανθρώπου. Ιδιαίτερα όταν η μετάνοιά μας συνδέεται με δάκρυα και κατάνοιση. Όχι απλά δηλαδή να έχουμε μία μετάνοια, κάνουμε κάποιο αμάρτημα και μετανοούμε, αλλά η μετάνοιά μας να συνοδεύεται από δάκρυα και μάλιστα να υπάρχει και κατάνοιση. Θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι η μη μετάνοια του ανθρώπου, ο άνθρωπος που δεν μετανοεί και συνεχώς αμαρτάνει, η αμαρτία γίνεται αιτία της διακοπής της επικοινωνίας μας με τον Θεό. Τον άνθρωπο τίποτα άλλο δεν τον χωρίζει από τον Θεό παρά μόνο η αμαρτία. Η αμαρτία είναι εκείνη που μπορεί να χωρίσει τον άνθρωπο από τον Θεό. Και γι' αυτό το λόγο πρέπει να προσέχουμε να μην αμαρτάνουμε. Αυτή είναι η αιτία του χωρισμού μας. Που φυσικά χωρισμός σε αυτή τη ζωή σημαίνει νεκρή ψυχή, όταν ο άνθρωπος είναι χωρισμένος από τον Θεό. Επίσης, για την άλλη ζωή σημαίνει πνευματικός θάνατος. Ο Θεός όμως είναι φιλέστρονος, φιλάνθρωπος, ελεήμων και γι' αυτό το λόγο δώρησε αυτή την αρετή της μετανοίας. Να μπορούμε να μετανοούμε. Να μπορεί ο άνθρωπος κάθε φορά που κάνει μία αμαρτία να μετανοεί. Έτσι ξανανοίγει η επικοινωνία με τον Θεό. Άρα η μετάνοια είναι ένας παράγοντας για την επικοινωνία του ανθρώπου με τον Θεό. Χωρίς μετάνοια δεν μπορεί ο άνθρωπος να επικοινωνήσει με τον Θεό. Και αυτό θα το δείτε ότι όταν πέφτουμε σε αμαρτίες, όταν μας βαραίνει μια αμαρτία, ο άνθρωπος δεν έχει όρεξη προσευχής, δεν έχει όρεξη να μελετήσει τη γραφή, δεν έχει όρεξη να διαβάσει ένα βιβλίο, δεν έχει όρεξη να παρακολουθήσει μια ακολουθία και να συμμετάσχει. Πέφτει. Ψυχικά πέφτει. Δεν έχει όρεξη. Αυτό γιατί γίνεται? Γιατί κόβεται η επικοινωνία με τον Θεό. Δεν μπορεί να επικοινωνήσει. Εν αντιθέσει ότι η μετάνοια ανοίγει ξανά το δρόμο της επικοινωνίας. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς λέγει ότι η μετάνοια είναι η προσπάθεια και ο αγώνας του ανθρώπου να μισήσει την αμαρτία που κάνει.
Αν ο άνθρωπος δεν αγωνιστεί να μισήσει την αμαρτία, τότε δεν έχει μετανοήσει, λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς. Χρειάζεται, λέει, να συνεχεί αγώνα για να μπορέσει να μισήσει την αμαρτία. Αυτό το οποίο διαπράττει, αυτό το οποίο τον πλήττει στη συνείδησή του. Πρέπει, λέει, να φτάσει στο σημείο να συγχαθεί την αμαρτία. Να συγχαθεί την αμαρτία. Τότε ήρθε σε πραγματική μετάνοια. Φυσικά, πολλοί Άγιοι και διάφοροι πατέρες δίνουν διάφορες ερμηνείες και λένε διάφορους ορισμούς για το τι είναι μετάνοια. Εγώ μένω στο πιο βασικό, θα έλεγα, που είναι το Αγίου Γρηγορίου του Θεού, του Παλαμά, ότι το μίσος που πρέπει να δημιουργήσει ο άνθρωπος κατά της αμαρτίας αφήνει πραγματική μετάνοια. Και η μετάνοια δεν είναι κάτι το οποίο είναι επιφανειακό. Δεν είναι κάτι το επιφανειακό, δηλαδή τώρα μετανόησε. Έκανε αυτό, μετανόησε. Δεν έπρεπε να κάνω. Αυτό δεν είναι μετάνοια. Η μετάνοια, αναφέρουν οι Άγιοι, ότι είναι μία κατάσταση όχι επιφανειακή, αλλά είναι μία κατάσταση διαρκής. Και πρέπει να είναι εσωτερική και ενσυνείδητη. Διαφορετικά η επιφανειακή μετάνοια δεν είναι μετάνοια. Πρέπει να είναι διαρκής, δεν κρατάει κάποια λεπτά μετανοώ και μετά από λίγο ή την επόμενη μέρα ξαναμαρτάνω. Αυτό δεν είναι μετάνοια, λένε. Η μετάνοια είναι τα ενδεικτικά της. Όπως ας πούμε το χρυσάφι, όταν λέμε είναι 14 καρατίν, τι σημαίνει? Ότι δεν είναι 100% χρυσάφι. Το χρυσάφι είναι, πόσο είναι το πραγματικό χρυσάφι, 24 καράτια. Που σημαίνει ότι είναι μόνο χρυσό τότε μέσα. Άμα αρχίζουμε και πέφτουμε 18 καράτια, 12 καράτια, 14 καράτια, σημαίνει ότι έχει άλλα μείγματα μέσα. Το χρυσάφι το έχουμε ανακατέψει. Και έχει 14% χρυσάφι. Είναι μόνο τα υπόλοιπα είναι μείγματα μέχρι εκεί που πρέπει να είναι στη θερμοκρασία που λιώνει, ας το πούμε. Και πείσιμο. Το ίδιο λοιπόν, το πραγματικό χρυσάφι έχει μερικές ενδείξεις ποιο είναι. Το ίδιο και η πραγματική μετάνοια, λένε οι Άγιοι μας, ότι είναι διαρκής, είναι εσωτερική η μετάνοια και είναι και ενσυνείδητη. Η οποία μας δημιουργεί στεναχώρια στην ψυχή. Η πραγματική μετάνοια δημιουργεί θλίψη στην ψυχή. Δημιουργεί πόνο στην ψυχή μας. Δημιουργεί μια κατάσταση που προκαλούνται τα δάκρυα. Γιατί θλίβεσαι, πονάς, γιατί έκανες αυτό το αμάρτημα, το Α ή το Β. Αμάρτημα. Αυτή είναι, λέει, η μετάνοια. Φέρει στην αγχώρια. Αλλά η ίδια η μετάνοια είναι εκείνη η οποία γεννά, λέει, και την ελπίδα. Η πραγματική μετάνοια φέρνει ταυτόχρονα τη θλίψη, αλλά γεννά και την ελπίδα της χαράς. Ότι δεν θα ξαναμαρτήσει και δεν θα ξαναπέσει στο ίδιο αμάρτημα και έτσι θα σωθεί ο άνθρωπος. Αυτή είναι η πραγματική μετάνοια. Η πραγματική μετάνοια τι είναι? Άρα λοιπόν, εάν δεν έχουμε αυτά τα χαρακτηριστικά και δεν υπάρχει, δηλαδή, διαρκής μετάνοια, εσωτερική, ενσυνείδητη, η οποία γεννάει τη στεναχώρια, γεννάει τη θλίψη, γεννάει τον πόνο της ψυχής, αλλά ταυτόχρονα γεννάει και την ελπίδα της σωτηρίας, τότε δεν είναι πραγματική μετάνοια. Έχει αυτά τα χαρακτηριστικά της. Για να καταλάβουμε, μας λένε οι πατέρες, ποια είναι η πραγματική μετάνοια. Όπως το άπτιστο φως όταν το βλέπει κάποιος, έχει κάποια χαρακτηριστικά για να το δει. Για να μπορεί να καταλάβει ότι είναι εκ Θεού και δεν είναι εκ του πονηρού. Ένα φως που παρουσιάζεται. Όπως παρουσιάζεται σε μεγάλους Αγίους. Για να το δείξουμε να καταλάβει ποια είναι τα χαρακτηριστικά του μεν από του δε.
Έτσι λοιπόν και η πραγματική μετάνοια έχει αυτό το πράγμα. Ο άνθρωπος όμως για να οδηγηθεί στη μετάνοια πρέπει να ξεκινήσει από ένα στάδιο αυτομευσίας. Τι είναι η αυτομευσία? Το να κατηγορεί τον εαυτό του. Είναι ο υπεύθυνος. Φταίει ο άνθρωπος. Φταίω εγώ. Δεν μου φταίει ο άλλος. Φταίω εγώ πάντοτε. Μια αυτομευσία ότι εγώ δεν προσέχω, εγώ δεν ακολουθώ σωστά τα βήματα, εγώ δεν κάνω αυτό που πρέπει, με αποτέλεσμα να μαθάνω τελικά. Είμαι εγώ υπεύθυνος. Δεν ψάχνω να βρω δικαιολογία. Μα ξέρεις η κατάσταση, το α, το β, το γ, το δ. Εγώ δεν είμαι εντάξει, γιατί αν ήμουν εντάξει θα μπορούσα να αντισταθώ στον πειρασμό. Δεν είμαι εντάξει και γι' αυτό θρηνώ. Και γι' αυτό πονώ. Ενώ θα έπρεπε να ήμουν εντάξει. Άρα ο πραγματικός χριστιανός, ο πραγματικός μοναχός, για να του φέρει τη μετάνοια και να έρθει η αρετή της μετανοίας, πρέπει να ξεκινήσει από την αυτομεμψία. Το να κατηγορεί τον εαυτό του. Εάν δεν φτάσει σε αυτό το σημείο, το να κατηγορήσεις τον εαυτό σου και να το πιστεύεις, ότι εσύ είσαι ο υπαίθριος του κακού, και δεν σου φταίει κάτι άλλο, ούτε σου φταίνει άλλο. Και όταν υπάρχει η αυτομευσία, έρχεται η μετάνοια, η οποία γεννά ταυτόχρονα την εξομολόγηση, η οποία απαλήφθη μετά το αμάρτημα. Πάει ένα στάδιο δηλαδή η ψυχή του ανθρώπου. Έχει έναν δρόμο, όπως είδαμε την προηγούμενη φορά, για την ταπείνωση, ότι έχουν κάποια στάδια για να αποκτήσω την αρετή της ταπείνωσης. Το ίδιο υπάρχει στάδιο και στάδια για να φτάσω στη μετάνοια. Δεν λέω τώρα μετανοώ. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Μετανόησα, δεν το ξανακάνω. Αυτό να θέλει. Αυτό μπορεί να το πει μικρό παιδάκι. Δεν το ξανακάνω, μαμά. Το ξανακάνει άλλη μέρα. Ή μετά από 5-10 μέρες. Αυτό να θέλει. Παιδική αφέλεια. Θέλει στάδια για να φτάσω να αποκτήσω την αρετή. Και θέλει αγώνα. Θέλει να μισήσω την αμαρτία. Να συγχαθώ τον εαυτό μου. Όταν διαπράττω μια αμαρτία. Άμα δεν συγχαθώ τον εαυτό μου, δεν συγχαθώ την αμαρτία, όχι. Μου αρέσει γιατί την ξαναπαναλάβω. Μου αρέσει γιατί την ξαναπαναλάβω την αμαρτία. Οπότε αυτό δεν γεννάει, δεν υπάρχει μετάνοια. Γιατί η πραγματική μετάνοια είναι το να μισήσω, λέει, την αμαρτία. Άρα θα πρέπει να δούμε κάθε φορά εάν μετανοούμε πραγματικά. Εάν μετανοούμε, έχουμε τις προϋποθέσεις της μετάνοιας ή όχι. Και όπως είπαμε, η μετάνοια όταν έρθει, σαν αρετή είναι μια μόνιμη κατάσταση. Είναι διαρκείας. Δεν είναι του λεπτού, δεν είναι της εβδομάδας, δεν είναι των 24 ωρών, δεν είναι μηνών, δεν είναι ετών. Πρέπει να είναι διαρκείας. Ο άνθρωπος μετανοεί συνεπώς. Είναι όπως είναι η αρετή της ταπεινώσεως. Όταν την αποκτήσω, την έχω συνέχεια. Αγωνίζομαι να την έχω συνέχεια. Το ίδιο και τη μετάνοια. Όσο ζω, αγωνίζομαι να την κρατάω από την αρετή της μετανοίας. Θέλουν άραγε όλοι οι άνθρωποι να μετανοούν τη μετάνοια. Τι θέλουν αυτά, όχι δεν τη θέλουν. Δεν τη θέλουν όλοι οι άνθρωποι. Τη μετάνοια την αναζητά εκείνος και τη θέλει εκείνος ο οποίος θέλει να ζει και σε αυτή τη ζωή κοντά στο Θεό και στην άλλη ζωή κοντά στο Θεό. Επειδή ξέρει ότι η αμαρτία είναι αυτή που τον διακόπτει αυτή την επαφή μεταξύ του Θεού, έτσι λοιπόν μετάνοια είναι για τον άνθρωπο εκείνο που έχει την επιθυμία και τον πόθο να μην ζει μακριά από το Θεό και να μην μένει μακριά από το Θεό εξαιτίας των αμαρτιών του.
αυτός θέλει και αγωνίζεται για αυτή την αρετή. Οι άλλοι δεν τη θέλουν την αρετή αυτή. Και γι' αυτό έχουμε ανθρώπους οι οποίοι μόνο αμαρτάνουν, αλλά εγκομιάζουν και τις αμαρτίες τους. Μπορεί κάποιος να πορνεύει, να μοιχεύει, να κάνει χίλιες δυο αμαρτίες, να ψευδοκίζεται, χίλια δυο να κάνει, απάτες, κλοπές, χίλια δυο πράγματα, εκτρώσεις, και να καυχάται κιόλας για αυτό το οποίο κάνει. Δεν τον ενδιαφέρει το να είναι κοντά στον Θεό. Δεν τον ενδιαφέρει η εφαρμογή των εντολών του Θεού. Δεν τον ενδιαφέρει τίποτα. Τίποτα από όλα αυτά δεν τον ενδιαφέρει. Τον ενδιαφέρει μονάχα το να κάνει και να εγκομιάζει την αμαρτία και το κακό. Άρα λοιπόν δεν μπορούμε να λέμε ότι αυτός ο άνθρωπος αρέσκεται στη μετάνοια. Δεν τη θέλει. Η μετάνοια τη θέλουν εκείνοι που αγαπούν τον Θεό. Αυτοί τη θέλουν τη μετάνοια. Αυτός που θέλει να ζήσει κοντά στον Θεό. Και σε αυτή τη ζωή και στην άλλη. Και γι' αυτό τον Άγιο Πνεύμα πότε φεύγει από τον άνθρωπο. Το Άγιο Πνεύμα κατοικεί όλη την ώρα της βαπτίσεως. Και με το χρήσμα κατέρχεται το Άγιο Πνεύμα. Το Άγιο Πνεύμα φεύγει όμως από τον άνθρωπο, από εκείνον ο οποίος δεν θέλει να μετανοήσει. Αλλά αντιθέτως καυχάται για αυτό που κάνει. Όχι μόνο αμαρτάνει, αλλά καυχάται και για την αμαρτία του. Τότε αυτόν τον άνθρωπο, το Άγιο Πνεύμα, λένε οι Άγιοι Πατέρες, τον εγκαταλείπει. Και όταν τον εγκαταλείψει το Άγιο Πνεύμα, δεν συνειδητοποιεί που βρίσκεται πλέον και συνεχίζει και αμαρτάνει και καυχάται για αυτό που κάνει. Το θεωρεί ότι είναι καλό, ότι είναι σωστό, ότι έτσι μπορεί να πηγαίνει. Και τότε οι δαίμονες λέει να αρπάξει την ψυχή του και την πηγαίνουν όπου θέλουν. Τον πηγαίνουν όπου θέλουν αυτόν τον άνθρωπο. Πλέον τον κατευθύνει ο ίδιος ο δαίμονας αυτόν τον άνθρωπο. Και γι' αυτό η μετάνοια, ένα χαρακτηριστικό της που παρουσιάζει, είναι η αλλαγή πορείας. Από τη στιγμή τον βλέπεις έναν άνθρωπο μετανόηση, γιατί ζούσε κατά ένα διαφορετικό τρόπο και ξαφνικά την ώρα που μίσησε την αμαρτία, από την ώρα που άλλαξε τον τρόπο ζωής, που δεν θέλει πλέον να ζει μακριά από τον Θεό, το βλέπεις ότι έχει αλλάξει ξυπορία. Φαίνεται, είναι ορατό πλέον. Άρα η μετάνοια γίνεται ορατή και εξωτερικά. Διότι ο άνθρωπος αλλάζει πορεία, έχει αλλαγή πορείας. Και μάλιστα η μετάνοια έχει και αγαθά. Παράγει αγαθά. Τα οποία τα αγαθά είναι δώρα του Θεού, όπως ξέρουμε. Και τα αγαθά που δίνει η μετάνοια είναι η κάθαρση που δίνει ο Θεός, τα χαρίζει σαν δώρο στον άνθρωπο. Η μετάνοια φέρνει την κάθαρση, το φωτισμό και τη θέωση. Αυτά είναι τα δώρα που μας τα προσφέρει η μετάνοια. Είναι τα αποτελέσματά της, είναι η καρπή της. Είναι εύκολο το να αποκτήσει κανείς την αρετή της μετάνοιας? Δεν είναι πολύ εύκολο. Δεν είναι κάτι εύκολο. Καμία αρετή δεν είναι εύκολη. Και αυτό το βλέπουμε και στη δική μας τη ζωή. Πόσο μετανοημένοι είμαστε. Σαν μοναχοί, πόσο μετανοημένοι είμαστε. Σαν χριστιανοί, πόσο μετανοημένοι είμαστε. Όταν διαπράττουμε τα ίδια και τα ίδια και τα ίδια και τα ίδια. Πόσο μετανοημένοι. Πού είναι η αλλαγή πορείας μας. Πού είναι ορατή. Πού είναι. Θα μου πείτε, ήδη είμαστε σε μια πορεία βαδίζοντας προς τον Χριστό. Ναι, αλλά πραγματικά εκείνος που μετανοεί, τον βλέπεις ότι θέλει να πετάξει. Δεν θέλει να έρχεται, δεν θέλει να περπατάει επί της γης. Η πορεία δεν είναι μόνο να φύγω δεξιά ή αριστερά και να παρεκκλίνω. Έχουμε και τα αεροπλάνα τώρα, που στην αρχή τρέχουν πάνω στο έδαφος,
αλλά κάποια στιγμή όμως απογειώνονται και αλλάζουν πορεία. Ενώ το έβλεπες και πήγαινε ευθεία, ξαφνικά λειψώνεται. Πάλι άλλαξε πορεία. Άρα εμείς έχουμε αυτή την κατεύθυνση φυσικά το αεροπλάνο. Βαδίζουμε προς τον Χριστό. Δείχνουμε αυτή την αλλαγή πορείας όμως, σαν το αεροπλάνο να ανυψωθούμε, να πετάξουμε και να φύγουμε. Δείχνουμε αυτό το πράγμα. Δεν το παρουσιάζουμε. Και γι' αυτό δεν είναι, είπαμε, εύκολη η μετάνοια. Θέλει υπομονή και ελπίδα η μετάνοια. Θέλει πολύ υπομονή να την αποκτήσει ο άνθρωπος. Πρέπει να επιμένει. Να επιμένει και ελπίδα. Να μην απελπιστεί. Γιατί έχουμε από την άλλη πλευρά τον διάβολο, ο οποίος με την απελπισία θέλει να πάψει κάθε πνευματικός αγώνας. Σου λέει, πάει, δεν αλλάζεις εσύ. Δεν το βλέπεις ότι κάνεις συνέχεια το διαμάτημα. Το έκανες. Μία, δύο, τρεις. Δεν το βλέπεις. Και πάει να σε ρίξει σε απελπισία. Και γι' αυτό λένε οι πατέρες, προσέξτε, λέει, και φοβηθείτε. Διότι ο Ιούδας μετανόησε. Και μετανόησε με τα δακρύων. Ο Ιούδας. Ήμαρτον. Το φώνασε. Συγχωρέστε με, αμάρτησα. Παρέδωσα έμαθω. Όμως, η μετάνοια του δεν του γέννησε ελπίδα, δεν ήταν η πραγματική, δεν την είπα. Πραγματική μετάνοια γεννάει, είπαμε προηγουμένως, τι γεννάει, δεν είναι επιφανειακή, αλλά η μετάνοια γεννάει την ελπίδα και θέλει υπομονή. Άρα λοιπόν, αν δεν έχει τα χαρακτηριστικά αυτά, η μετάνοια είναι σε λάθος πορεία. Η μετάνοια ταυτόχρονα σου γεννήσει τη χαρά και θα σου γεννήσει και την ελπίδα μέσα στην ψυχή σου. Έτσι λοιπόν, ο διάβολος θέλει να πάψει κάθε πνευματικό αγώνα με αποτέλεσμα να σε τελειώσει. Να σου πει είσαι αδιόρθωτος. Οπότε μετά να βρει αυτός χώρο μέσα στην ψυχή μας. Και είπαμε σε κάποιο άλλο σημείο της ομιλίας ότι η μετάνοια συνοδεύεται από δάκρυα. Φυσικά έχουμε διαφόρων ειδών δάκρυα, πάλι λένε οι πατέρες. Διαφόρων. Και ο άλλος γελάει και κλαίει. Ο άλλος είναι από συγκινησιακή φόρτιση. Ο άλλος κλαίει από πόνο. Όταν πονάς κλαίς. Είναι πολλών αιτιών τα δάκρυα που μπορεί να τρέξουν. Άλλος έχει δάκρυα χαράς. Τα δάκρυα λέει δημιουργούνται από διάφορους, τρόπους και δρόμους. Αναφέρουν οι πατέρες πάρα πολύ, διάβαζα, πάρα πολλούς τρόπους από όπου μπορούν να πηγάσουν δάκρυα. Μέχρι για δάκρυα πορνείας μιλάνε. Ότι και η πορνεία μπορεί να προκαλέσει δάκρυα. Η ικανοποίηση, του σαρκικού πάθους. Εδώ λοιπόν μιλάμε για δάκρυα όμως μετανοίας και δάκρυα κατάνοησης. Ο Άγιος Ιωάννης Κλίμακος, μάλλον οι πατέρες, να πούμε ότι τα χωρίζουν συνήθως σε δύο ειδών. Σε δάκρυα μετανοίας που πρέπει να έχει και όχι από συγκινησιακή φόρτιση ή από φυσική ιδιοσυγκρασία, έτσι δηλαδή της ιδιοσυγκρασίας μου να κλαίω. Είναι εύκολο στο κλάμα που λέμε, οπότε και εύκολα με παίρνουν τα δάκρυα, συγκινούμαι και κλαίω. Έτσι. Αυτά τα δάκρυα λέει δεν μας αγγίζουν. Θέλουμε δάκρυα που προήλθαν από τη θλίψη του αμαρτήματος. Επειδή αμάρτησα και πλήγωσα το Θεό και απέκοψα την επικοινωνία με το Θεό. Από εκείνα που προέλθουν τα δάκρυα. Πώς όταν χάνω την επικοινωνία με έναν άνθρωπο δικό μου,
με πονάει και θλίβομαι, επειδή μου πέθανε. Όταν μου πεθάνει κάποιος άνθρωπος, χάνω αυτομάτως την επικοινωνία μαζί του. Άρα μου γεννιέται μια θλίψη από αυτό το γεγονός και μου έρχονται δάκρυα στα μάτια. Εδώ, με το αμάρτημά μου, χάνω την επικοινωνία μου με τον Χριστό. Άρα πρέπει γι' αυτό το λόγο να κλάψω. Επειδή το αμάρτημά μου μου έκοψε την επικοινωνία μου με τον Χριστό. Που σημαίνει ότι πρέπει μέσα μου να υπάρχει ο πόθος το να είμαι κοντά στον Χριστό. Γι' αυτό είπα, η μετάνοια είναι για εκείνους που θέλουν να είναι μαζί με τον Χριστό. Πρέπει να έχω λοιπόν τον πόθο ότι θέλω να είμαι με αυτό το πρόσωπο που ονομάζεται Ιησούς Χριστός. Το αμάρτημά μου είναι εκείνο που με έκανε και διακόψαμε κάθε επικοινωνία, πονάω γι' αυτό και μετανοώ. Και έτσι γεννιόνται τα δάκρυα της μετανοίας. Τα οποία είναι δάκρυα καθαρισμού μετά. Με πλένουν. Και έχω και τα δάκρυα μετά της κατανοήσεως. Όταν ο άνθρωπος κατανοήγεται. Όταν ο άνθρωπος πλέον είναι το επόμενο στάδιο που βιώνει μια πνευματική κατάσταση. Και πλέον του έρχονται δάκρυα χαράς, θα λέγαμε, πνευματικής χαράς από αυτό που του δίνει ο Θεός και απολαμβάνει εκείνη τη στιγμή. Αυτά είναι τα δάκρυα της κατανοήσεως. Έρχεται όμως, σας είπα, οι πατέρες τα χωρίζουν. Έρχεται όμως ο Άγιος Ιωάννης Κλίμακος, ο οποίος, γι' αυτό και κάθε πατέρας λέει πάνω κάτω και τα δικά του, λίγο πολύ, να το ξέρετε αυτό. Έρχεται ο Άγιος Ιωάννης Κλίμακος και γιατί λέει ο καθένας τα δικά του. Είναι αυτό που ο ίδιος βιώνει. Περιγράφει μια κατάσταση και γιατί ο καθένας λέει. Δηλαδή ο ένας έφτασε στα δάκρυα έτσι, ο άλλος έφτασε αλλιώς. Ο ένας βίωσε τη μετάνοια έτσι. Και γιατί το λέει μετάνοια είναι αυτό, λέει ο ένας. Ο άλλος λέει μετάνοια είναι αυτό. Δεν είναι άλλο ορισμό. Μετανοίας. Εγώ από όλους αυτούς τους πατέρες διάλεξα αυτά που αγγίξαν τη δική μου ψυχή. Και γι' αυτό διαβάζουμε τους πατέρες, γι' αυτό πρέπει να τους μετελετάμε, γιατί εμένα αγγίξαν αυτά, εσάς μπορεί να αγγίξει κάτι άλλο όμως. Από αυτά που λένε οι πατέρες. Ο Άγιος λοιπόν Ιωάννης Κλίμακος λέγει ότι είναι ενιαία τα δάκρυα. Δεν υπάρχουν δάκρυα μετανοίας και δάκρυα κατανοήσεως. Είναι ενιαία, λέει, τα δάκρυα. Όταν πρόκειται. Είναι μαζί ανακατεμένα. Και της μετανοίας η οποία γεννάει την κατάνοιξη και συνεχίζονται τα δάκρυα. Λοιπόν, και είναι, λέει, αξιέπαινος εκείνος που μπόρεψε και μετέτρεψε σε πνευματικά δάκρυα τα δάκρυα του πένθους ή της φυσικής ιδιοσυγκρασίας. Δηλαδή εκείνος ο οποίος κλαίει για ένα άλλο γεγονός. Δηλαδή, π.χ. διάβασα ένα μυθιστόρημα και το μυθιστόρημα αυτό με συγκίνησε τόσο πολύ που κλαίω. Ή βλέπω μια ταινία στην τηλεόραση και κλαίω. Αυτά λέει τα δάκρυα, εάν μπορέσω εγώ του πένθους ή της φυσικής ιδιοσυγκρασίας μου, κλαίω εύκολα. Εάν τα μετατρέψω σε πνευματικά δάκρυα, τότε είμαι αξιέπαινος. Είναι αυτό που πολλές φορές έχουμε πει, ότι είναι κάποιοι άνθρωποι που όταν ακούνε ένα τραγούδι, μπορούν μέσα τους, παρότι είναι κοσμικό το τραγούδι, και το αναγάγουν σε λόγια για τον Χριστό. Δηλαδή απευθύνει την ψυχή τους σαν για τον Χριστό. Σαν να μιλάνε στον Χριστό, κάνουν αναγωγή. Το ίδιο λοιπόν είναι αξιέπαινος, λέει ο Άγιος Ιωάννης Κλίμακος, εκείνος ο οποίος μετατρέπει τα δάκρυά του, είτε είναι φυσικά, είτε είναι από πένθος, είτε είναι από λύπη, για κάποιο άλλο λόγο, λέει, εν πάση περιπτώσει, να μπορέσει εκείνη τη στιγμή να σκεφτεί τα αμαρτήματά του, να σκεφτεί την άσχημη πνευματική του κατάσταση και να αρχίσει να πενθεί και να ζητάει το έλεος του Θεού. Και έτσι τα δάκρυα τα μετατρέπει τα κοσμικά σε πνευματικά. Ο Άγιος Νικήτας ο Στιθάτος λέει ότι τα δάκρυα της κατανοήξεως διαφέρουν από τα φυσικά δάκρυα, τα κοσμικά δάκρυα. Διαφέρουν, λέει, κατά πολύ.
Και αυτό είναι μόνο όποιος το έχει βιώσει μπορεί να το καταλάβει. Διότι λέει τα δάκρυα της ανήξεως γεμίζουν με γλυκύτητα την ψυχή. Με ειρήνη την ψυχή μας. Ό,τι κλαίει ο άνθρωπος. Γεμίζουν τη διάνοια του ανθρώπου με θείο φως. Με άπλετο θείο φως λέει. Κάτι τελείως άγνωστο που δεν το αισθάνεται κανένας από αυτούς που κλαίνε για φυσικούς λόγους. Δηλαδή τα δάκρυά τους προέρχονται από ένα φυσικό λόγο. Και ο Άγιος Σημειών ο Νέος Θεολόγος λέγει ότι υπάρχουν τα πικρά και τα γλυκά δάκρυα. Και πικρά δάκρυα ονομάζεται κοσμικά που κλαίνε σε μια κηδεία ή για κάποιο άλλο λόγο τα φυσικά δάκρυα, ενώ γλυκά δάκρυα ονομάζεται δάκρυα της μετανοίας και της κατανήξεως. Γιατί γεμίζουν την ψυχή με αυτή την ηρεμία, με αυτή την γαλήνη, γεμίζουν την ψυχή μας και το πνεύμα μας, το νου μας, τη διάνοιά μας με αυτό το φως του Χριστού. Ο Άγιος Ιωάννης πάλι του Κλίμακος μας λέει ότι τα δάκρυα έχουν μεγάλη αξία στην πνευματική οικοδομή του ανθρώπου. Το να χτίσεις το οικοδόμημα, είδατε λέγαμε στην προηγούμενη ομιλία ότι η ταπείνωση θέλει θεμέλια. Τώρα λέει για να χτίσεις πάνω στα θεμέλια, να χτίσεις το οικοδόμημα πάνω στην ταπείνωση, χρειάζονται λέει τα δάκρυα. Τα δάκρυα λέει έχουν μεγάλη αξία στο να μπορέσει ο άνθρωπος να οικοδομήσει πνευματικά μέσα του την ψυχή του. Και μάλιστα το βάπτισμα, το δακρύο, ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος λέει είναι μείζον του κανονικού βαπτίσματος. Είναι πολύ μεγαλύτερο λέει το βάπτισμα των δακρύων από το κανονικό μας βάπτισμα. Και αυτό λέει θα το καταλάβετε μόνο όταν φτάσετε την ώρα του θανάτου. Την ώρα του θανάτου τότε θα καταλάβετε για ποιο λόγο ήταν τα δάκρυα της μετανοίας τόσο ισχυρά, γιατί αυτά σου χάρισαν την σωτηρία σου την ώρα του θανάτου. Ο δεύτερος όστομος λέει να ντρέπεσαι όταν αμαρτάνεις και να μην ντρέπεσαι όταν μετανοείς. Να ντρέπεσαι όταν αμαρτάνεις και όχι όταν μετανοείς. Βλέπετε λοιπόν ότι οι πατέρες μας ομιλούν για μια αρετή την οποία ο άνθρωπος πρέπει να ξεκινήσει από την αυτομευσία να την έχει. Βλέπετε και εδώ έχει πάει να κάνει μετάνοια με την ταπείνωση. Δηλαδή το να θεωρεί τον εαυτό του ένοχο. Εν αντιθέσει με αυτά που διδάσκουν σύγχρονοι στην ψυχολογία, απενοχοποιήστε τον εαυτό σας. Μην αισθάνεστε ενοχές. Βλέπετε οι ψυχολόγοι και τα λοιπά συνιστούν να μην αισθανόμαστε ένοχες, γιατί δημιουργούνται ψυχικά δράματα. Να μην κάνουμε αυτομεμψία. Αυτό όμως τι δημιουργεί. Δημιουργεί έναν άνθρωπο εγωιστή. Χρειάζεται η αυτομευσία μαζί με την ελπίδα όμως. Η αυτομευσία μαζί με την ελπίδα και τη χαρά που γεννά. Όχι της απελπισίας, γιατί πράγματι η ενοχοποίηση του εαυτού μας μαζί με την απελπισία θα μας οδηγήσει στην αυτοκτονία. Τότε θα σου δημιουργήσει βλάβη στην ψυχή σου. Πρέπει λοιπόν το διάβα μας να είναι πολύ προσεκτικό. Χρειάζεται λοιπόν ο άνθρωπος ταπείνωση. Είδατε εμείς αμέσως, για να μην αισθανόμαστε ένοχοι, αυτομάτως ό,τι κάνουμε ποτέ δεν αναλαμβάνουμε εύκολα εμείς την ευθύνη. Ακόμη και στα αμαρτήματά μας. Προσπαθούμε να δικαιολογηθούμε. Να έκανε αυτό το αμάρτημα γιατί εκείνο, γιατί το άλλο, γιατί το άλλο, γιατί έγινε εκείνο. Προσπαθούμε να βρούμε, να καλύψουμε τα αμαρτήματά μας. Και γι' αυτό βλέπει κανείς μέσα στην εξομολόγηση ότι ο άλλος πριν πει ένα μάθημα μπορεί να πει 10 ιστορίες πιο πριν. Να αρχίσει να σου αναλύει για να πέσει μαλακά στο τέλος το αμάρτημα το πώς έφτασες στο να αμαρτήσεις.
γιατί δεν θέλει να ενοχοποιήσει τον εαυτό του και να πει ναι, εγώ ήμουν απρόσεξος. Εγώ φταίω. Εγώ δεν πρόσεξα. Εγώ είμαι ένοχος ενώπιον του Θεού. Εγώ είμαι άξιος καταδίκης αιωνίου κολάσεως, απομακρύσεως από τον Θεό. Δεν θέλει να το κάνει αυτό το πράγμα. Και πρέπει να αποκτήσουμε την αίρεση της μετανοίας. Κάτι το οποίο, όπως ξέρετε, μέσα στον παράδεισο δεν είχε ο Αδάμ. Ο Αδάμ ούτε που σκέφτηκε να μετανοήσει. Ούτε που του πέρασε από το μυαλό του εκείνη τη στιγμή ότι να έλεγε να είμαι αυτό. Ούτε καν το σκέφτηκε. Αλλά αντιθέτως τι έκανε. Δεν δέχτηκε τις ενοχές και λέει εγώ λέει φταίω. Εσύ λέει φταίω. Με τη γυναίκα που μου έδωσες. Εκείνη λέει με παρέσυρε. Αυτομάτως να διώξει την ενοχή από πάνω του. Ενώ οι πατέρες μας λένε ότι πρέπει να ταπεινωνόμαστε εμείς οι ίδιοι, να αναλαμβάνουμε εμείς την ευθύνη ότι εμείς φταίμε. Ούτε με παρέσυρε ο Α, ούτε με παρέσυρε τηλεόραση, ούτε με παρέσυρε εκείνο που διάβασα, ούτε με παρέσυρε εκείνο που άκουσα, ούτε. Ο κακός μου χαρακτήρας φταίει. Ο παλιοχαρακτήρας μου. Ο παλιοεαυτός μου. Και τότε τόσα χρόνια εγώ δεν κάθισα να καλλιεργήσω πνευματικά τον εαυτό μου. Γιατί αν τον είχα καλλιεργήσει πνευματικά δεν θα είχα φτάσει σε αυτή την ηλικία και να κάνω αμαρτήματα, θα είχε απογειωθεί το αεροπλάνο μου. Θα είχε πετάξει το αεροπλάνο μου για τα ύψη. Θα έρθει και τα ουράνια. Άρα το ότι ακόμα έρχομαι σαν το αεροπλάνο, το ότι έρχομαι, άρα σημαίνει τι. Τι εγώ φταίω. Γιατί δεν απογειώθηκα. Γιατί δεν έκοψα τις αλυσίδες από τα πάθη μου. Γιατί δεν απέκοψα εκεί με δεμένος και μένω δεμένος. Και να θέλει το αεροπλάνο να σκοτεί. Αν το έχεις δέσει με αλυσίδες από το έδαφος, δεν μπορεί όταν κάνει την προσπάθεια να σκοτεί. Να σκοτεί η αλυσίδα, θα το ξατραβάει κάτω. Άρα εμείς είμαστε δεμένοι. Άρα αν δεν κόψουμε τις αλυσίδες, και θέλω και είμαι δεμένος, γιατί στα χέρια μου κρατάω το κλειδάκι που ανοίγει την αλυσίδα. Πώς ανοίγουν οι χειροπέδες, το κλειδάκι το κρατάω εγώ στα χέρια μου. Που είναι η αρετή της μετανοίας. Το βάζω, ξεκλειδώνω και φεύγω. Εγώ τα κρατάω τα χέρια μου. Άρα πάλι εγώ είμαι ο υπεύθυνος. Και γι' αυτό και στη Δευτέρα παρουσία, όταν κρίνεται ο άνθρωπος, δεν μπορεί να πει και να δικαιολογηθεί, ξέρετε, ο άλλος. Αυτό που κάνουν τα μικρά παιδάκια, η δασκάλα δεν τα είπε καλά στο σχολείο, ή το βιβλίο δεν τα γράφει καλά, γι' αυτό δεν το έμαθα καλά. Και γι' αυτό λέει και μια παροιμία, στη Δευτέρα παρουσία, το κάθε κατσικάκι λέει κρέμεται από το δικό του φωδαράκι. Όπως το βάζει στο τσιγκέλι. Ο χασάπης, το κάθε κατσικάκι, το κάθε προβατάκι, το βάζει στο δικό του τσιγκέλι. Δεν κλείνει στο άλλο. Έτσι, ο εαυτός μας ο κακός θα είναι αυτός που θα μας καταδικάσει εκείνη την ημέρα. Και όχι ο Θεός φυσικά. Γιατί εμείς είχαμε όλα τα προνόμια, όλα τα προσόντα, όλες τις δυνατότητες να απογειωθούμε. Και φυσικά με το σχήμα που έχουμε φορέσει, αλλά επεκτείνομαι πολλές φορές γιατί τις ομιλίες αυτές τις ακούνε ή τις παρακολουθούν και λαϊκοί και γι' αυτό επεκτείνομαι. Πολλές φορές δεν θέλουμε, γιατί εμείς σαν μοναχοί μέσα στο σχήμα που έχουμε φορέσει, αυτό πρέπει να είναι καθημερινό μας, καθημερινή μας εργασία, το να καλλιεργούμε και να αγωνιζόμαστε για τη μετάνοια. Πρέπει να είναι καθημερινή μας εργασία. Όπως κάνω το διακόνημα και φτιάχνω μια εικονίτσα, όπως κάνω το άλλο το διακόνημα, πρέπει να αγωνιζόμαστε για το καλό. Γιατί δυστυχώς ο δαίμονας μας πολεμάει.
Απ' την άλλη την πλευρά έχουμε τον αντίπαλο. Και εμείς πρέπει συνέχεια να έχουμε έναν διαρκή αγώνα. Να βρισκόμαστε σε ένα διαρκή αγώνα. Άρα λοιπόν μία επιπλέον ακόμη αρετή που πρέπει να αποκτήσει ο άνθρωπος είναι η αρετή της μετανοίας. Να αποκτήσουμε τα δάκρυα της μετανοίας. Τα δάκρυα της κατανοήσεως. Αλλά και ο Σάκης αμαρτάνουμε, λέει μες στο γεροντικό, ότι λέει ήταν κάποιος ο οποίος συνέχεια αμάρτανε. Λέει μέχρι πότε λέει θα αμαρτάνω λέει και θα μετανώ, ρωτάει το γεροντά του και το απαντάει ο γεροντάς του. Μέχρι την ώρα του θανάτου σου. Αγωνίζουν. Γι' αυτό θέλει υπομονή η μετάνοια. Και θέλει αγώνα. 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 Θέλει μεγάλη υπομονή και μεγάλη ελπίδα, όπως λένε οι Άγιοι μας, για να μπορέσει αυτό το δέντρο της μετανοίας να αναπτυχθεί μέσα στην ψυχή μας. Και κλείνοντας, θα πρέπει να σας πω ότι μιλάνε οι πατέρες για τον καιρό της μετανοίας. Ποιος είναι ο καιρός της μετανοίας? Νυν καιρός ευπρόσδεκτος, νυν ημέρα σωτηρίας, μας λέει ο Απόστολος. Τώρα είναι. Όσο ζει ο άνθρωπος και όσο ζει ο άνθρωπος μπορεί να μετανοεί. Άπαξ και πεθάνει, τέλος. Και επειδή δεν ξέρουμε εάν μετά από 5-10 λεπτά, ούτε μετά από ένα λεπτό δεν ξέρουμε αν θα ζούμε, ούτε από ένα λεπτό. Μου έλεγε τις προάλλες μία κυρία, ήταν στο σπίτι της μέσα και σηκώθηκε ο άντρας να πάει να πιει νερό από την κουζίνα. Και ακούει ένα ντουπ και τρέχει μέσα στην κουζίνα, ο άντρας είναι νεκρός. Την ώρα που άφλωσε να ανοίξει τη βρύση, έπαθε έμφραγμα και έμεινε. Πάθηκε και πέσε κάτω. Στα καλά καθόμενα. Μπορούσε να φανταστεί, ενώ έβλεπε τηλεόραση με τον άντρα της, στον καναπέ, μέσα στο σπίτι, χωρίς να είναι άρρωστος. Γιατί το έμφραγμα δεν ειδοποιεί. Δεν σου λέει η καρδιά, σε λίγο θα πάθεις αυτό. Να καρία. Εκεί που μιλάς, εκεί που συζητάς, εκεί που χορεύει. Ήταν την άλλη που χόρευε ένας κυρία ή κύριος ήταν μέσα στα μπουζούκια και την ώρα που χόρευε και έπεσε κάτω νεκρός. Άλλοι πάλι ενώ τρέχανε στον αγώνα, νεκροί. Όπως γίνεται ένα τύχημα, ενώ οδηγείς, μπαμ, τα κάνεις και σκοτώνεις, δεν το περιμένεις. Κανείς δεν το περιμένει και λέει τώρα θα σκοτωθώ. Έτσι και η κυρία αυτή μου έλεγε τις προάλλες, ότι βλέπουμε τηλεόραση, λέει πάτε, σηκώθηκε να πει νερό, λέει ο συζητό, το ακούω τον μπουκ, τρέχω, ήταν νεκρό στο πάτωμα. Άνοιξε τη βρύση, έτρεξε λίγο νερό. Δεν πρόλαβε να βάλει ούτε το ποτήρι, έπεσε. Χωρίς λέει να πάει, α, δεν άκουσα. Ή να φωνάξει, να με φωνάξει, λέει να μου πει. Δεν μπορώ, δεν είμαι καλά. Τίποτα. Έμεινα καλλιέρωση. Τα θυμόσαστε και τις παγώνες. Παύλος, πώς τον λέγανε, Αποστόλης. Πέσαν και έγινε, γύρισε να κοιμηθεί και κάνει ένα και μετά από λίγο το σκουτάει και το κοίτανε νεκρός. Κατάλαβε γιατί πάγωνε το πτώμα. Και φύγει φυσική από μέσα. Ξαπλώσαν να κοιμηθούνε. Και όμως ξαπλώσαν μετά από λίγο, πέθανε. Χωρίς δεύτερη προειδοποίηση. Αν πείτε κάποιοι πεθαίνουν έμφραγμα, τους προειδοποιεί. Και προλαβαίνουν και πάνε στο νοσοκομείο, άλλοι προλαβαίνουν, άλλοι δεν προλαβαίνουν. Και έχουν κάποιο πόνο στο στήθος, μούδιασμα, στο χέρι, κάτι αισθάνονται. Δεν είναι σε όλους έτσι όμως. Δεν είναι σε όλους έτσι. Και το δεν ξέρεις πότε θα σε βρει ο θάνατος. Άρα τώρα είναι καιρός μετανοίας. Όσο έχουμε ανοιχτά τα μάτια μας. Τώρα είναι ο καιρός που πρέπει να αποκτήσουμε αυτά τα δάκρυα.
Γιατί άμα πω από αύριο θα αρχίσω, δεν ξέρω αν θα μου υπάρχει το αύριο. Δεν ξέρω αν θα έχω αυτή την ευκαιρία. Και γι' αυτό λένε οι πατέρες, αμάρτησες, κλάψε, μετανόησε, αμέσως. Συντρίψου. Ζήτα το έλεος του Θεού αμέσως. Αμέσως. Να είσαι πάνω, δεν συνεχείς μετάνοια. Γι' αυτό λένε η μετάνοια δεν είναι λέει του λεπτού, δεν είναι της ώρας, δεν είναι των 24 ωρών, δεν είναι της ημέρας, δεν είναι της εβδομάδος, δεν είναι του μήνα, είναι διαρκής η μετάνοια. Και εσωτερική κατάσταση ψυχής. Είναι αρετή. Που αμέσως ό,τι άσχημο μου συμβεί, στην ψυχή μου, στο πνευματικό μου κόσμο, αυτομάτως μετανοώ. Λειτουργεί αυτόματα. Αυτόματα λειτουργεί και αυτό το πράγμα με σώζει. Γιατί και η μετάνοια είναι σωτηριώδης και με οδηγεί στην εξομολόγηση. Διά του ιερέως, λένε οι Άγιοι, διά του ιερέως, ο οποίος επισφραγίζει τη μετάνοιά μου, επισφραγίζει τα δακρυά μου και μου παρέχει την άφεση των αμαρτιών. Και έτσι επέρχεται η σωτηρία μου. Έτσι το κενό αυτό που μάνησε το αμάρτημα και κόπηκε η επικοινωνία, η μετάνοια και η εξομολόγηση, θα λέγαμε είναι το μυστήριο εκείνο που ξαναανοίγει την επικοινωνία με τον Θεό. Τα δάκρυα είναι εκείνα που πλένουν την ψυχή του ανθρώπου και καθαρίζει η βρώμα της αμαρτίας. Οπότε ξαναεπικοινωνεί ο άνθρωπος, σαν καθαρός όπως είναι, μπορεί πλέον να επικοινωνήσει με τον Θεό. Αυτά τα δάκρυα λοιπόν της μετανοίας και της κατανοίξεως εύχομαι να αποκτήσουμε κι εμείς ώστε να μπορέσουμε να ζήσουμε και να συμβασιλεύσουμε με τον Χριστό μας. Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.